Όταν πριν λίγα χρόνια είχε πεθάνει η μάνα μου, ξεσαβουριάζοντας το σπίτι, βρήκαμε με την αδερφή μου 3 αρχαία πύληνα αντικείμενα. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί πήγα και τα παρέδωσα στην αρχαιολογική υπηρεσία, στην Κόρινθο. Παρόλες τις παροτρύνσεις όλων, όσοι ήταν εκεί στο σπίτι, πέτατα θα μπλέξει με τους αρχαιολόγους. Αλλά επειδή καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, πρωί-πρωί βρέθηκα εκεί και τα παρέδωσα. Δυστυχώς δεν έχω μια φωτογραφία τους, γιατί εκείνο τον καιρό δεν είχα και το ψώνιο της φωτογραφίας και του βίντεο. Μόνο το χαρτί της παράδοσης έχω φυλαγμένο. Αφού γνωρίστηκα με τις αρχαιολόγους εκεί, κουβέντα στην κουβέντα, τους ανέφερα ένα σημείο κάτω από την άσφαλτο μέσα στην πόλη της Κορίνθου που έχω ακούσει ότι έχει αρχαίους τάφους. Έλα παππού να σου δείξω τα μπέλια σου. Ξέρανε πολύ καλά. Δεν έχει μόνο εκεί, μου είπαν, έχει και εκεί και εκεί και εκεί. Χέρια δεν έχουμε να τα βγάλουμε. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω αυτό που είπε η μία εκ των τριών, ότι πιο πολύ είναι οι πεθαμένοι κάτω στη γη παρά εμείς οι ζωντανοί από πάνω, και έχει πολύ δίκιο. Αιώνες πολύς ο κόσμος που έχει περάσει από τη γη. Εδώ λοιπόν που βρισκόμαστε τώρα είναι το ρωμαϊκό νεκροταφείο στη Ράχη Κουτσογγύλα, έτσι το λένε το σημείο, που είναι δίπλα στο αρχαίο λιμάνι των Κεχρεών, στο Σαρωνικό κόλπο. Εδώ δυστυχώς, παρόλο που είπαμε ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους, οι αρχαιοκάπηλοι πρόλαβαν τους αρχαιολόγους. Αρχαιοκάπηλοι, από ό,τι διαβάζω, ανακάλυψαν το νεκροταφείο. Βέβαια μετά η αρχαιολογική υπηρεσία έκανε ανασκαφές, βρήκε πολλά πράγματα, και ειδικά μετά το 2002, όταν ανέλαβε η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, βρήκανε, διάβασα ότι όλοι οι νεκροί ήταν κτερισμένοι, λέει, με πλήθος προσφορών. Είχαν νομίσματα στο στόμα, πάνω στο στήθος, χρυσά δαχτυλίδια, οστέινες περώνες, πύληνα είδωλα, μαρμάρινα αγαλματίδια, μέχρι και μολύβδινους, λέει, ανεπίγραφους καταδέσμους με κατάρες ή ευχές βρέθηκαν εδώ. Εδώ κάτω έθαβαν τους νεκρούς και πάνω πρέπει να είναι τα οστεοφυλάκια, φαντάζομαι. Η μελέτη των οστών από τις καύσεις απέδειξε, λέει, ότι τα νεκρά σώματα τοποθετούνταν πάνω σε πυρά και καίγονταν ολοκληρωτικά για αρκετή ώρα σε μεγάλη θερμοκρασία τουλάχιστον 700 βαθμών Κελσίου. Το νεκροταφείο χρησιμοποιήθηκε από τον 1ο αιώνα μέχρι και τον 6ο μετά Χριστόν. Εδώ μπροστά μας είναι τώρα το λιμάνι των Κεχρεών. Εδώ είχε βγει και ο Απόστολος Παύλος. Σουρωτήρι το έχουν κάνει οι αρχαιοκάπηλοι. Βλέπετε τις τρύπες. Φίλος ψαροντουφεκάς μου είπε ότι και μέσα στη θάλασσα έχει τάφους. Όντως, σε αυτό το σημείο η θάλασσα έχει βγει έξω. Στο λιμάνι που είναι ακριβώς δίπλα έχει σκεπάσει τις αρχαιότητες. Οι περισσότερες αρχαιότητες βρίσκονται κάτω από το νερό. Να το σουρωτήρι που σας έλεγα. Στο λιμάνι των Κεχρεών εδώ δίπλα η αρχαιολογική υπηρεσία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Το έχει αναδείξει. Θα το δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο.